Οι μοναχοί λένε ότι η εκδίκηση είναι ένα φίδι με δύο κεφάλια. Ενώ βλέπεις τον εχθρό να νικέται, δηλητηριάζεσαι. Τώρα ήρθε η ώρα να αντισταθείτε. Μπορώ να σας το πω, ο Άβαταρ επέστρεψε. Θυμηθείτε λοιπόν το θάρρος σας, γεωδαμαστές. Ας πολεμήσουμε για την ελευθερία μας. Όπως ξέρετε, σήμερα εισβάλλουμε στο έθνος της φωτιάς. Δηλαδή, το ξέρετε, αλλιώς τι θα κάνατε εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Δεν θα τους αφήσω να σε πάρουν, Ανκ. Ανκ. Ο Ανκ είναι ο Άβαταρ, η μόνη ελπίδα του κόσμου. Υπήρχε λόγος που τον βρήκατε. Τώρα η μοίρα σας είναι δεμένη με τη δική του. Εδώ οι γυναίκες μαθαίνουν από τη Γιακόντα πώς να θεραπεύουν με το υδατοδάμασμα. Σίγουρα θα χαρεί να σε διδάξει παρά την άσχημη συμπεριφορά σου. Ο Πάκου. Σεβαστό να υποκλίνεσαι στον παλιό δάσκαλο. Αλλά τι λες για μια αγκαλιά στο νέο σου παππού. Ποιος είναι ο νεροδαμαστής? Δεν υπάρχουν άλλοι νεροδαμαστές εδώ. Το έθνος της φωτιάς τους πήρε όλους πριν από πολύ καιρό. Λες ψέματα! Τσόκα. Γεια σου, μπαμπά. Μετά από αυτήν, ο Άβαταρ θα έχει νικήσει τον Οζάι, θα έχουμε κατακτήσει την πρωτεύουσα του έθνους της φωτιάς και ο πόλεμος, φίλοι μου, θα τελειώσει! Τα πνεύματα του νερού ας είναι μάρτυρες για αυτά τα σύμβολα. Για τον Σόκα, το σύμβολο της σοφίας. Το ίδιο που έλαβε και ο πατέρας σου. Και φέρνουν μαζί τους κάποιον πολύ σημαντικό. Κάποιον που όλο αυτό το καιρό το θεωρούσαμε για πάντα χαμένο. Τον Άβαταρ! Μου αρέσεις πολύ. Μα δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Και όχι για αυτό που νομίζεις, αλλά γιατί είμαι ραβωνιασμένη. Λυπάμαι. Το έχεις ήδη κάνει μια φορά. Και θα το ξανακάνεις, Άντ. Αλλά μην τα παρατάς. Φαίνεται ότι είσαι σε καλά χέρια. Θα χρειαστείς βοήθεια για να νικήσεις το έθνος της φωτιάς. Και θα χρειαστείς και το Μόμο. Ευχαριστώ για τη σοφία σου. Θες να πεις ότι δεν με θυμάσαι? Ίσως θυμάσαι αυτό. Σούκι! Σόκα, χαίρομαι που σε βλέπω. Δημιούργησα τον νησί Κιώση για να είμαστε ασφαλείς από τους εισβολείς. Αυτή τη σοφία σου δίνω, Ανκ. Μόνο το δίκαιο θα φέρει ειρήνη. Δεν έπρεπε να ρωτήσω την Κιώση. Πριν από 100 χρόνια, ο Σόζιν χρησιμοποίησε τον Κομίτη για να αρχίσει τον πόλεμο. Εκείνος και ο στρατός του τυθάσευσαν την απίστευτη δύναμή του και χτύπησαν θανάσιμα τους άλλους λαούς. Τους νικήσαμε, Ταμάρα. Να το θυμάσαι. Οι φωτοδαμαστές χάθηκαν και η κοιλάδα είναι ασφαλής. Θα είναι. Χωρίς εσένα. Σόκα! Αυτό το σύννεφο δεν μοιάζει με λουλούδι. Ε? Ναι, υποθέτω. Και ένα σωρίτης με ένα στριφτό γρομπαλάκι στην άκρη του. Το χωριό μας δεν πρόκειται να καταστραφεί από το ηφαίστειο φέτος. Λοιπόν, τι θέλεις? Θέλω τη βοήθειά σου για να βρω τον Άβαταρ. Δεν έχει πλάκα πια. Το τέλος του κόσμου έχει πλάκα. Αν σ' αρέσει αυτό, τότε περίμενε να δεις το ακονιστήρι ασφαλείας. Το πέτυχα με την τρίτη προσπάθεια. Hey! Είσαι αληθινός ανεμοδαμαστής. Πρέπει να είσαι ο Άβαταρ. Απίστευτο! Έχω ακούσει να μιλούν για σένα. Εμείς που έχουμε αναλάβει τη φροντίδα της ακροβατούμε μεταξύ ανθρωπιάς και αγριότητας. Τελικά, είμαστε διχασμένοι.
Ναι, ναι, το ξέρω ότι τα φοβάσαι, Άιροχ. Έχω ακούσει φήμες για το ταξίδι σου στον κόσμο τους. Όμως ο ωκεανός και η σελήνη απαρνήθηκαν την αθανασία τους. Μπήκα στο τσίρκο γιατί δεν ήθελα να είμαι μονάχα ένα μικρό κομματάκι σε ένα παζλ. Τουλάχιστον τώρα διαφέρω. Το ψώνιο του τσίρκου είναι κομπλιμέντο. Έτσι εξηγείται γιατί θέλεις 10 αγόρια. Είπες ότι είναι η κλίση σου. Λοιπόν, η Αζούλα ήταν πιο επίμονη. Σας χρειάζομαι για μια αποστολή. Εγώ είμαι μέσα. Οτιδήποτε για να φύγω από εδώ. Ήμουν ένα πλούσιο μοναχοπέδι που είχε τα πάντα. Φτάνει να ήμουν ευγενική και φρόνιμη. Και να μην μιλούσα αν δεν μου το έλεγαν. Σε κλιπαρώ, πρίγκιπα Ζούκο. Είναι καιρός επιτέλους να κοιτάξεις μέσα σου και να ρωτήσεις με ειλικρίνεια τον εαυτό σου. Ποιος είσαι και τι επιτέλους θέλεις. Ήξερε πως ήθελα το θρόνο και πρότεινε κάτι. Κάτι που θα με έκανε άρχοντα της φωτιάς και θα σου χάριζε τη ζωή. Να θυμάσαι, Ζούκο. Όσο και να αλλάξουν τα πράγματα, ποτέ μην ξεχάσεις ποιος είσαι. Ο πατέρας λέει ότι γεννήθηκε τυχερή, ενώ εγώ ήμουν τυχερός που γεννήθηκα. Δεν χρειάζομαι όμως τύχη, δεν τη θέλω. Πάντα αγωνιζόμουν γι' αυτό και με έκανε δυνατό. Με έκανε αυτό που είμαι. Η ίδια μου η μητέρα με θεωρούσε τέρας. Είχε δίκιο βέβαια, αλλά πονάει. Ο Αβατάρ απήγαγε την κόρη μου. Θέλω να κάνετε τα πάντα και να τη φέρετε πίσω. Ξέρω ότι κράτησα τη ζωή μου μυστική, αλλά εσύ έκρυβες την ύπαρξή μου από όλο τον κόσμο. Το έκανες για να με προστατέψεις. Είμαι 12 χρονών και ποτέ μου δεν είχα φίλους. Εντάξει, Άβατα, αρκετά προβλήματα προκάλεσες. Αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Αν θες πίσω το βυσσόνα σου. Για να είμαι ειλικρινής, ελπίζω ότι όσα μου λέτε για αυτόν τον πόλεμο να είναι ψέματα. Μακάρι να ήταν. Ανκ, πες μου όλα όσα ξέρεις για τα τσάκρας. Τι είναι τα τσάκρας? Μάλιστα. Θα αρχίσουμε με τα βασικά. Θα φωνάξω τον αδερφό μου Μπούση. Του αρέσει να καθαρίζει τα ποτάμια. Εντάξει, είμαι ο Μπούση. Ας καθαρίσουμε το ποτάμι. Σόκα, πρέπει να συνεχίσεις την εκπαίδευση μόνος σου. Εάν συνεχίσεις έτσι, μια μέρα θα γίνεις μεγαλύτερος δάσκαλος ακόμα και από μένα. Συγχαρητήρια, Ταμάρα. Είσαι αιματοδαμάστρια τώρα. Ανκ, πρέπει να φτιάξεις ενεργά το πεπρωμένο σου και αυτό του κόσμου.